Στις 26 Ιουνίου κλείνουν 70 χρόνια από την ηρωική μάχη στα Κανελάκια. 70 χρόνια πριν, τον Ιούνιο του 1944, το δεύτερο τάγμα του 11ου Συντάγματος του Ελλάς, δίνοντας σκληρή μάχη με τους Γερμανούς, μέσα στην καρδιά του Μενάλου, διέλυσε ολόκληρη φάλαγγα χιτλερικών, όπου κατέστρεφαν το Μέναλο, παίρνοντας την ξυλία προς όφελος της φωνικής πολεμικής μηχανής τους. Αποτέλεσμα της μάχης, πέρα από τον θάνατο των 60 και πάνω χιτλερικών, ήταν να αποσυρθούν τα κατοχικά στρατεύματα από το Μέναλο, να κλειστούν μέσα στην πόλη της Τρίπολης, όπου αποχώρησαν οριστικά λίγους μήνες αργότερα με την απελευθέρωση της πόλης. 70 χρόνια μετά, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τα διδάγματα των ηρωικών λαϊκών αγώνων. Τότε ο λαός με μπροστά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τους κομμουνιστές, οργανωμένος στο ΕΑΜ, στον Ελλάς, πολέμησε τη φωνική ναζιστική μηχανή του Χίτλερ και των τόπιων συνεργατών του στην Ελλάδα, οργάνωσε μόνος του την επιβίωσή του, θυσιάστηκε για μια Ελλάδα που θα κάνει κουμάντο ο ίδιος χωρίς εκμεταλλευτές, επέβαλε την αποχώρηση των κατακτητών με το σπαθί και το όπλο του. 70 χρόνια μετά συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Ο λαός έχει τη δύναμη. Μόνο αυτός με το δικό του αγώνα και θυσία μπορεί να επιβάλλει αλλαγές προς όφελός του. Χρειάζεται σήμερα να οργανώσει τη δικιά του συμμαχία, τη Λαϊκή Συμμαχία, την ισχυρή αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική συμμαχία της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, της φτωχής αγροτιάς των γυναικών. Μόνο αυτός μπορεί να πολεμήσει αποφασιστικά το σύστημα που οδηγεί την πλειοψηφία του λαού στη φτώχεια και την εξαθλίωση, στον πόλεμο και στην ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Το σύστημα των εκμεταλλευτών, όπου σήμερα αξιοποιεί τον φασισμό και είναι η μήτρα που τον γεννά. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή είναι όπλο του συστήματος. Όπως τότε οι πολιτικοί τους πρόγονοι συνεργάστηκαν με τους Ναζί για να τσακίσουν το λαό, όπου σήκωσε τα άρματα στον κατακτητή, έτσι και σήμερα αξιοποιείται για το κτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Γι' αυτό προωθεί τη στήριξη των εφοπλιστών, αγχώνεται για τα κέρδη των τραπεζών, ψάχνει για τις επιχειρήσεις τζάπα εργάτες. Όπως τότε τους τσάκισε ο λαός και τους έριξε την πιο ατιμωτική τιμωρία, έτσι και σήμερα ο μόνος που μπορεί να τους αντιμετωπίσει αποφασιστικά και να τους απομονώσει, στέλνοντάς τους εκεί που τους αξίζει, είναι ο ίδιος ο λαός οργανωμένος, και συσπειρωμένος απέναντι στους εκμεταλλευτές του και τα τσιράκια τους με γραμμή σύγκρουσης και ρήξης με την πολιτική των μονοπωλίων. Η Τομεακή Επιτροπή Αρκαδίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο στα Κανελάκια και γι' αυτό το λόγο έχει δρομολογηθεί λεωφορείο που θα αναχωρήσει από την Τρίπολη στις 9 η ώρα το πρωί από την κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Στη συνέχεια, μετά την ομιλία, θα ακολουθήσει επίσκεψη στο χωριό Λιγοβίση και γεύμα στην πλατεία μπροστά από το σπίτι του Κολοκοτρώνη.